Γεια σας λοιπόν! Σήμερα σας έκανα βίντεο στο οποίο θα δοκιμάσω διάφορα TikTok dupes. Έχω βρει διάφορα προϊόντα που έχουν γίνει πολύ γνωστά στο TikTok και έχω βρει και τα αντίστοιχα dupes. Κάποια προϊόντα που είναι πιο οικονομικά και υποτίθεται έχουν το ίδιο αποτέλεσμα στο μακιγιάζ. Έχουμε π.χ. το Hydro Grip Primer από Milk και αυτό εδώ πέρα από Elf. Έχουμε το Contour Wand από Charlotte Tilbury και το αντίστοιχο από Revolution. Αυτά έχουν και πολύ παρόμοια συσκευασία. Το Dior Lip Oil έχω βρει και εδώ πέρα κάτι αντίστοιχο. Γενικότερα έχω βρει πολύ ωραία προϊόντα, ανυπομονώ να τα δοκιμάσω. Και αυτά! Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ξεκινάμε! Λοιπόν, σας έφερα λίγο πιο κοντά και πάμε να ξεκινήσουμε αρχικά με το primer. Όπως σας είπα, έχουμε αυτό εδώ πέρα από Milk. Είναι το Hydro Grip Primer. Αυτή είναι η μίνι συσκευασία. Πήρα το μικρό. Και στο TikTok λένε ότι το αντίστοιχο είναι αυτό εδώ πέρα από Elf. Λέγεται Power Grip Primer. Έχει και παρόμοιο όνομα δηλαδή. Και κάπως και το χρώμα μοιάζει. Το κύριο όμως που μας ενδιαφέρει είναι αν έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε. Θα βάλω στο μισό μου πρόσωπο τα κανονικά προϊόντα και στο άλλο μισό τα dupes. Εν τω μεταξύ δεν έχω δοκιμάσει κανένα από αυτά τα προϊόντα. Οπότε ναι, τώρα θα έχουμε first impression σε όλα. Έβαλα εδώ πέρα από Milk. Είναι αρκετά παχύρευστο και υποτίθεται μετά κάπως κολλάει το πρόσωπο. Οπότε θα κολλήσει πολύ καλά και το make-up από πάνω. Ωραίος τώρα. Πάμε να δούμε και αυτό εδώ πέρα από Elf. Πρέπει να μην μπερδέψω τις δύο πλευρές. Βασικό. Δύο πάμε στο εδώ. Αυτό νομίζω είναι λίγο πιο κολλώδες. Έχουν παρόμοια υφή. Τώρα μόλις στεγνώσουν θα δούμε αν είναι ίδια. Περιμένουμε λιγάκι. Έχουν στεγνώσει. Και κολλάνε αρκετά και τα δύο. Άμα σας πω ότι αυτό από Elf κολλάει και περισσότερο. Είναι όντως πολύ παρόμοια προϊόντα. Και σε υφή και σαν αποτέλεσμα τώρα. Okay, TikTok, I see you. Πάμε στο makeup. Έχω πάρει το Flawless Filter από Charlotte Tilbury. Είναι η μίνι συσκευασία. Αυτό δεν είναι ακριβώς foundation. Είναι περισσότερο για λάμψη. Δεν έχει και πολύ κάλυψη δηλαδή. Δείτε εδώ, είναι πάρα πολύ μικρούλι. Εγώ η αλήθεια είναι δεν ήξερα ότι δεν είναι foundation. Το χρησιμοποιήσουμε στο μισό πρόσωπο. Και στο άλλο μισό θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα από Maybelline. Είναι αυτό εδώ πέρα από τη σειρά NDA. Instant Anti-Age Perfector. Λέει ότι είναι 4-1 glow makeup. Γενικότερα λέει ότι είναι και concealer και primer και BB cream και highlighter 4-1. Και φαίνεται και αυτό έτσι κάπως γυαλιστερό. Οπότε φαντάζομαι γι' αυτό το συγκρίνουν με το Charlotte Tilbury. Θεωρώ ότι αυτό θα έχει λίγη περισσότερη κάλυψη. Γιατί είναι και σαν BB cream κάπως. Θα το δούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε το Charlotte Tilbury από αυτή την πλευρά. Η απόχρωση λίγο σκούρη μου φαίνεται. Ποια πήρα? Πήρα την απόχρωση 4,5 medium. Ίσως είναι λίγο σκούρη, δεν πειράζει. Καλοκαίρι είναι, το απλώνω. Α, έχει κάλυψη, εντάξει. Είναι αρκετά σκούρο είναι η αλήθεια. Αλλά έχει δώσει πολύ ωραία λάμψη. Πιστεύω ότι αν πάρω λίγο περισσότερο χρώμα τώρα το καλοκαίρι θα καθίσει μια χαρά. Και μου αρέσει πολύ το αποτέλεσμα που είναι έτσι λαμπερό. Δείτε εδώ. Την κάλυψη ελαφριά θα την έλεγα. Έχει κάνει λίγο πιο όμορφο το χρώμα στην επιδερμίδα. Αλλά δεν είναι για να καλύψει και ατέλειες, ας πούμε. Οκ, okay, μου άρεσε. Πάμε να δούμε αυτό εδώ πέρα από Maybelline. Τώρα αυτό το γυρνάω. Α, οκ. Okay. Έχουν πολύ διαφορετική υφή. Αυτό είναι κάπως πιο λεπτόρευστο. Αλλά σαν αποτέλεσμα το ίδιο πάει να μου κάνει, νομίζω. Δηλαδή και αυτό έχει ελαφριά κάλυψη, δίνει λάμψη. Είναι πολύ παρόμοια, όντως. Κοίτα να δεις. Τώρα εντάξει, δεν είναι και ακριβώς η απόχρωση. Νομίζω ότι το Maybelline μου έχει καθίσει πολύ καλύτερα όσον αφορά το χρώμα. Αλλά όσον αφορά το αποτέλεσμα, έτσι τη γυαλάδα στο πρόσωπο, είναι σχεδόν το ίδιο. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε βρει πολύ ωραία πραγματάκια. Το έψαξα αρκετά, είδα διάφορα βιντεάκια και πήρα αυτά που μου φάνηκαν έτσι πιο καλά dupes. Οπότε νομίζω πάει πολύ καλά ως τώρα. Πάμε στο concealer. Ένα από τα αγαπημένα μου concealer είναι το Tarte Shape Tape. Και το TikTok λέει ότι το dupe του είναι αυτό εδώ από Elf. Είναι το Camo Concealer. Οπότε έχουμε αυτά εδώ τα δύο προϊόντα. Χαίρομαι που η απόχρωση φαίνεται παρόμοια. Βλέπω ότι αυτό λέει matte finish. Ενώ αυτό νομίζω δεν είναι και τόσο matte. Θα τα βάλουμε τώρα για να τα συγκρίνουμε. Tarte Shape Tape από εδώ. Γενικότερα έχει τέλεια κάλυψη αυτό το concealer. Για πάρα πολλά χρόνια δεν μπορούσα να το αλλάξω. Τώρα έχω βρει και κάποια ακόμη που μου αρέσουν. Πάμε από την άλλη με αυτό από Elf. Έχω βρει την ίδια απόχρωση. Μιλάς και έχω βάλει το ίδιο προϊόν. Πάμε να το απλώσουμε. Όπου είχα ξεχάσει πόσο καλυπτικό είναι. Θέλει μικρή ποσότητα γενικά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ου, έχει και αυτό πάρα πολύ καλή κάλυψη. Δείτε εδώ. Είναι όντως ίδια. Έχω πάθει σοκ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Κάποια προϊόντα, π.χ. από Elf αυτό το primer, είναι λες και οι εταιρείες προσπαθούν να κάνουν το αντίστοιχο προϊόν, το αντίστοιχο dupe. Ενώ κάποια άλλα απλά τυχαίνει να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Γιατί εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες πλέον, πάρα πολλά προϊόντα. Οπότε είναι λογικό κάποια να μοιάζουν μεταξύ τους, κάποια να είναι πιο οικονομικά, κάποια λίγο πιο ακριβά. Και μπορείς να βρεις πολλά αντίστοιχα προϊόντα. Κάπως έτσι έχει πάει και το σημερινό. Και δεν φαίνεται καθόλου ότι έχω βάλει άλλα προϊόντα στην κάθε πλευρά. Πάμε να κάνουμε με το Contour Wand. Είναι αυτό εδώ πέρα από Charlotte Tilbury. Αρκετά γνωστό προϊόν στο TikTok με αυτό εδώ πέρα το σφουγγαράκι. Και έχω βρει αυτό εδώ πέρα από Revolution που είναι της ίδιας λογικής. Πάλι έτσι με σφουγγαράκι. Και στα δύο έχω πάρει την απόχρωση medium. Fair medium το ένα, medium το άλλο. Για να δούμε. Πηγαίνω εδώ. Λίγο εδώ, λίγο εδώ. Ωραία. Βάζω και από εδώ. Ναι, το χρώμα δεν είναι ίδιο. Νομίζω ότι σαν να πρασινίζει κάπως αυτό. Ενώ αυτό είναι λίγο πιο πορτοκαλί. Πάμε να κάνουμε blend. Ου, εντάξει.
γίνεται blend πανεύκολα. Δεν έχει γίνει άδικα τόσο viral αυτό το προϊόν. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κυρίως το πόσο εύχρηστο είναι νομίζω. Πάμε και από εδώ. Ναι. Εδώ ήδη βλέπεις ότι υπάρχει θέμα. Έβαλα πολύ. Είναι λίγο πιο κρεμώδες, οπότε θέλει λίγο περισσότερο blend. Λίγη επιμονή έτσι εδώ. Δεν είναι ότι δεν απλώνεται, απλά θέλει λίγη παραπάνω προσπάθεια. Και νομίζω ότι αν καθίσει λίγο περισσότερη ώρα χωρίς να το μπλεντάρεις, πρέπει εκεί να επιμείνεις. Είναι παρόμοια λογική προϊόντα και τη συσκευασία μοιάζει κλπ. Αλλά δεν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Και την ίδια σύσταση, ας πούμε. Να πω τώρα κάτι που παρατήρησα. Στο concealer, αυτό εδώ πέρα από ELF έχει στεγνώσει αρκετά matte. Οπότε και σε κάποια σημεία π.χ. εδώ στις γραμμούλες έχει καθίσει. Οπότε θέλει έτσι λίγο με το σφουγγαράκι να το φτιάξω. Ενώ το άλλο από Tarte είναι λίγο πιο ενυδατικό και είναι νομίζω μια χαρά. Επίσης είναι και λίγο πιο ανοιχτή απόχρωση, οπότε έχει φωτίσει και καλύτερα την περιοχή. Ωραία, θα δούμε και στην πορεία πάλι. Πού να πάμε τώρα, πάμε στις σκιές. Εδώ τώρα έχω βρει ένα δικό μου tube. Έχω αυτήν εδώ πέρα την παλέτα από Ariane Beauty. Την έχω κάνει. Την χρησιμοποιώ συνέχεια, μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Και σαν αντίστοιχη, βρήκα αυτήν εδώ πέρα από NYX. Λέγεται Ultimate Queen. Αν δείτε τις αποχρώσεις μέσα, μοιάζουν αρκετά, μπορώ να πω. Αυτό ξαναλέω είναι δικό μου tube. Προσπαθούσα να βρω κάτι σε παλέτες και δεν έβρισκα. Οπότε λέω θα δω από αυτά που έχω. Αν δείτε τα χρώματα, μοιάζουν αρκετά. Έτσι καφέ, πορτοκαλί, έχουν κάποια σίμερ, κάποιες μάτσικες. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα ξεκινήσουμε αυτήν εδώ πέρα την ανοιχτόχρωμη σκιά. Που έχουμε αυτήν εδώ πέρα από NYX την πρώτη. Είναι σχεδόν ίδια. Τώρα θα το πλώσω με το χέρι. Για βάση, από την άλλη πάμε το. Ναι. Βλέπω τα χρώματα και πραγματικά έχω βρει σε όλα αντίστοιχο. Θα χρησιμοποιήσω τώρα αυτό εδώ πέρα το καφέ, που είναι καφέ πορτοκαλί. Και μου μοιάζει πάρα πολύ με αυτό. Και με αυτό. Θα τα αναμίξω λίγο μαζί αυτά. Πάμε εδώ. Γενικότερα αυτή η παλέτα από Ariane Beauty έχει πολύ βασικά χρώματα. Οπότε στην αρχή όταν την είχα πρωτοδοκιμάσει σε βίντεο, δεν είχα τρελαθεί κιόλας με την έννοια ότι οκ, okay, είναι χρώματα που μπορείς να βρεις και σε άλλες παλέτες. Αλλά εν τέλει έχει πάρα πολύ καλή απόδοση και με βολεύει που είναι έτσι μικρούλα, έχει και τον καθρέφτη. Οπότε χρησιμοποιώ φούλη έτσι για κάθε μέρα. Πάμε στην παλέτα που ανοίξουμε αυτά εδώ. Τα δύο. Είναι νομίζω ίδια τα χρώματα. Θα χρειαστεί να βάλω λίγο περισσότερο από εδώ. Έχω βρει δικό μου dupe. Ναι, είναι ίδια. Βασικά και ίδια που βρες. Ναι, γενικά όλο το μακιγιάζ. Ισχύει. Πάμε τώρα σε αυτή τη σήμερα σκιά. Έχουμε και από αυτή την παλέτα αυτήν εδώ. Ή μάλλον αυτή καλύτερα. Με το χέρι. Παίρνω και τις δύο σκιές. Ναι. Μοιάζουν πάρα πολύ. Και πάμε. Multitasking, βλέπεις εδώ και τα δύο μάτια ταυτόχρονα τα κάνω. Βασικά από αυτό το μάτι νομίζω είναι λίγο πιο πορτοκαλί η σκιά, ενώ αυτή είναι λίγο πιο σκούρη και λίγο πιο γκρι, ας πούμε. Ωραία, θα βάλω και λίγο από αυτήν για να το φέρω πιο κοντά. Καλύτερα νομίζω. Έχει τέλεια απόδοση αυτή η παλέτα. Θα βάλω από εδώ κι άλλο. Θα βάλω λίγο και από αυτή τη σήμερα σκιά, που είναι λίγο πιο ανοιχτή. Από εδώ, για να δούμε καλύτερα τώρα. Το χρώμα είναι παρόμοιο, απλά αυτή η πλευρά νομίζω έχει λίγο περισσότερο glitter. Και πάλι όμως πολύ παρόμοιες οι παλέτες αυτές. Και μου αρέσουν και οι δύο. Εδώ δεν έχουμε κάποιο νικητή. Κάτι σε eyeliner, μάσκαρα κλπ. Για τα μάτια δεν έχω βρει. Οπότε θα βάλω την νίκη και στις δύο πλευρές. Θα κάνω καφέ eyeliner με καφέ μολύβι ματιών. Και θα βάλω και στις δύο πλευρές αυτήν εδώ την καφέ μάσκαρα από Yves Saint Laurent. Καφέ έτσι για να ταιριάζει καλύτερα στο μακιγιάζ. Α, είπα θα βάλω μολύβι και έβαλα eyeliner τελικά. Τέλεια, δεν πειράζει. Και από κάτω. Ωραία. Θα χτενίσω και τα φρύδια μου με μια μάσκαρα φρυδιών. Έχει και λίγο χρώμα. Και πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε τώρα στο ρουζ. Για αυτή την πλευρά έχουμε αυτό το ρουζ από Rare Beauty. Έχει γίνει full viral στο TikTok. Είναι ρουζ υγρή μορφή. Αυτή είναι η απόχρωση Joy. Είναι έτσι λίγο πορτοκαλί. Πορτοκαλίζει αρκετά. Και το TikTok λέει ότι αυτό εδώ πέρα το ρουζ από ELF είναι το ίδιο. Λέγεται Beauty Blast. Beauty Blast, δεν ξέρω. Είναι σε βαζάκι. Κρεμώδες ρουζ και αυτό. Είναι λίγο πιο πορτοκαλί, νομίζω αυτό. Είναι στην απόχρωση Bahamas. Μου κάνει εντύπωση που είναι αυτά τα δύο dupe, γιατί αυτό είναι πιο υγρό και λεπτόρευστο, ενώ αυτό είναι πιο κρεμώδες. Αλλά για να το λέει το TikTok, κάτι θα έχει δει. Λοιπόν, πάμε να τα δοκιμάσουμε. Αυτό θέλει πολύ μικρή ποσότητα. Τώρα αυτό δεν ξέρω πόσο θέλει. Θα βάλω εγώ και βλέπω. Από εδώ θα τα απλώσω με πινέλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το ρούζ. Απλώνεται ομοιόμορφα και η απόχρωση είναι πάρα πολύ ωραία, ειδικά έτσι τώρα για καλοκαίρι. Μ' αρέσουν πολύ τα λίγο πιο πορτοκαλί ρούζ. Από την άλλη, τώρα θα πάω με ένα σφουγγαράκι. Νιώθω ότι θα απλωθεί καλύτερα έτσι. Τι μας λέει, νιώθω ότι αυτό είναι λίγο πιο ματ. Γενικότερα αυτή η πλευρά είναι πιο matte και με το concealer και με το rouge. Ενώ από εδώ γυρίζει λίγο περισσότερο όλη η πλευρά. Αλλά το χρώμα είναι πολύ παραπλήσιο. Ωραία και αυτά τα dupes. Μου άρεσαν. Έχουμε και highlighter από Rare Beauty. Αυτό εδώ πέρα. Και από Revolution το Goddess Glow. Cream highlighter. Είναι στην απόχρωση Alight. A-Light. Και από Rare Beauty στην απόχρωση Mesmerize. Και τα δύο είναι λίγο ροζουλί. Θέλω να το δούμε πρώτο στο χέρι. Βάζω αυτό από Rare Beauty. Τέλειο. Και βάζω από δίπλα αυτό από Revolution. Γυαλίζουν και τα δύο πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι ελάχιστα πιο πορτοκαλί, λίγο πιο σαμπανιζέ, ενώ αυτό λίγο πιο ροζ. Αλλά νομίζω ότι δεν θα έχουν ιδιαίτερη διαφορά στο πρόσωπο. Πάμε να τα βάλουμε.
Τα απλώνω με το χέρι. Έβαλα πολύ. Τελευταία δεν βάζω highlighter εντωμεταξύ. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως γενικότερα επειδή όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούν είναι λίγο πιο λαμπερά από μόνα τους, κάπως δεν το αναζητώ. Αλλά γενικά η λάμψη του highlighter δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Δείτε εδώ. Εντάξει, θέλει blend. Δεν έχω τελειώσει. Είμαι όλη λίγο πιο μαυρισμένη. Τώρα σου περνάει και η ώρα κάπως σαν να σκουραίνει κι άλλο. Δεν ξέρω το πρόσωπο. Νιώθω σε λες και πήγα παραλία. Λίγο πιο μπρονζέ. Και πάμε στα χείλη. Έχω βρει δύο πολύ ωραία dupes. Το ένα είναι για το Dior Lip Oil που σας είπα και στην αρχή. Και το άλλο είναι για το Pillow Talk από Charlotte Tilbury. Και τα δύο έχουν γίνει full viral στο TikTok. Αυτό είναι ένα mini kit που έχει το κραγιόν σε mini συσκευασία. Είναι super mini. Και έχει και το μολύβι. Δείτε το κραγιόν. Είναι πάρα πολύ μικρούλι. Και είναι και πάρα πολύ ωραία απόχρωση, έχω να πω. Αυτό το κραγιόν λένε ότι είναι ίδιο με αυτό εδώ πέρα από Maybelline. Είναι από τα Super Stay. Η απόχρωση Lead the Way. Δεν τα έχω δει τώρα, θα τα δω πρώτη φορά. Πω, παιδιά, εντάξει. Μοιάζουν όντως πάρα πολύ. Να κάνουμε ένα σκότσο να τα δούμε δίπλα-δίπλα. Pillow Talk και Lead the Way. Μοιάζουν πραγματικά πάρα πολύ. Ελάχιστα πιο σκούρο ή λίγο πιο ροζ, να πούμε αυτό. Και η υφή τους είναι επίσης πολύ παρόμοια. Δηλαδή, καθώς τα άπλωνα και τα δύο μου φαίνονται ενυδατικά και έτσι κρεμώδη. Πάμε να δούμε. Πάμε σε αυτό το μισό. Η απόχρωση είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι σχεδόν ίδια με το χρώμα των χιλιών μου και είναι σαν να φορά έτσι ένα νουτ κραγιόν. Πάμε και από εδώ. Εντάξει, δεν υπάρχει, είναι το ίδιο χρώμα. Είναι το ίδιο χρώμα. Δεν μπορείς να καταλάβεις διαφορά. Έχω κατά ενθουσιαστεί με αυτό το βίντεο, όπως καταλαβαίνετε. Γενικότερα μου αρέσει πολύ να δοκιμάζω προϊόντα και χαίρομαι που το όλο concept των dupe, ας πούμε, έχει πάει πάρα πολύ καλά. Είναι όντως πολύ παρόμοια τα προϊόντα. Πάμε και στο Dior Lip Oil. Έχω πάρει την απόχρωση 001, που νομίζω ότι είναι ένα λίγο πιο απαλό ροζ. Υπάρχει και ένα λίγο πιο φούξ, που ίσως θα τέριαζε λίγο καλύτερα στο dupe μας. Τέλος πάντων, πάμε να το δούμε. Αυτό είναι το Lip Oil από Dior. Γυαλίζει έτσι πάρα πολύ ωραία και έχει μια παλή ροζ απόχρωση. Και το αντίστοιχο που βρήκα είναι αυτό εδώ πέρα από Essence. Είναι από τα Extreme Shine. Volume Lip Gloss λέει. Είναι και αυτό έτσι ροζ διάφανο. Για να το δούμε εδώ δίπλα. Μοιάζουν αρκετά. Νομίζω δεν έχει τόσο ροζ χρώμα αυτό από Essence. Πιο πολύ έχει τη γυαλάδα. Θα το δοκιμάσω και αυτό στα χείλη να το δούμε. Θα βγάλω το κραγιόν. Πάμε από εδώ με το Dior. Αχ, μυρίζει τέλεια. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς, αλλά μυρίζει πολύ ωραία. Και έχει πολύ ωραία υφή. Δείτε πόσο απαλή απόχρωση έχει δώσει. Έτσι λίγο ροζ. Δεν έχει γίνει άδικα τόσο δώρο. Πάμε να βάλουμε και αυτό από Essence από δίπλα. Έχει ίδια σύσταση. Τώρα που το έβαλα έτσι δίπλα-δίπλα, δεν βλέπω και τρελή διαφορά. Αλλά επειδή είδαμε και στο χέρι ότι είναι λίγο πιο ροζ αυτό από Dior, μου έχει μπει η ιδέα, οπότε κάπως αυτό αισθάνομαι. Αλλά έχουν πολύ μικρή διαφορά, πιστεύω. Αυτό από Dior νιώθω λίγο σαν να τζούζει. Νιώθω λίγο έτσι ένα κάτι. Σαν να πάει να κάνει τα χείλη λίγο πιο juicy έτσι. Το Essence είναι. Α, όντως λέει Volume Lip Gloss, αλλά για κάποιο λόγο και η αυτή η πλευρά. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Αυτά ήταν όλα τα προϊόντα. Καταρχάς, τα μακιγιάζ μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Όλα τα προϊόντα μου άρεσαν, τέριαξαν πολύ ωραία και ήταν πραγματικά dupes. Όλα είχαν είτε παρόμοιες αποχρώσεις είτε παρόμοιες υφές. Γενικότερα, το αποτέλεσμα στο μακιγιάζ είναι αρκετά ίδιο. Πώς φαίνεται? Είναι σχεδόν ολόκληρο. Ναι, δεν υπάρχει. Το κύριο που βλέπω έτσι σαν διαφορετικό τώρα που κοιτάω το μακιγιάζ είναι το concealer. Όπως σας είπα και πριν, είναι λίγο πιο μάτ από εδώ. Και η σκιά. Και η σκιά, ναι, αυτό. Επειδή έχει λίγο περισσότερο glitter αυτή από NYX. Αλλά όλο το υπόλοιπο είναι πραγματικά ολόιδιο. Αυτά! Μ' άρεσε πάρα πολύ το σημερινό βίντεο. Πείτε μου στα σχόλια αν θέλετε να ξαναδείτε κάτι παρόμοιο. Με viral προϊόντα του TikTok, με makeup tubes, με προϊόντα γενικότερα που θέλετε να δοκιμάσω εδώ σε βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!